Ένα συγκινητικό βίντεο, πλαισιωμένο από κωμικοτραγικά στοιχεία της ελληνικής γραφειοκρατίας, έρχεται να στείλει το μήνυμα των Χριστουγέννων από την κοινότητα των Ομογενών του Καναδά. Φέτος, κυρίαρχο στόχος αποτελεί η στήριξη του μικρού Μιχάλη, ο οποίος έχει καταγωγή από τα Χανιά και διαγνώστηκε με μια σπάνια νευροεκφυλιστική ασθένεια. Και η γενετική θεραπεία, στην οποία πρέπει να υποβληθεί, στοιχίζει 3 εκατομμύρια δολάρια. Η Ευαγγελία Μαρινάκη είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για την προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει. Όμως πρώτα απ' όλα, Ευαγγελία καλησπέρα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτόν τον μαραθώνιο της οικογένειας, η οποία προσπαθεί εν αγωνίως να συγκεντρώσει ένα δυσθεώρητο ποσό, προκειμένου το παιδί της να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία. Καλησπέρα, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, μπορεί το κλίμα των ημερών να είναι γιορτινό, δυστυχώς όμως όχι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν το δικό τους γολγοθά και μας έχουν ανάγκη, όπως είναι ο μικρός Μιχάλης και η οικογένειά του, ο οποίος σε ηλικία μόλις 6 μηνών διαγνώστηκε με μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Για να καταλάβεις πόσο σπάνια είναι, το μοναδικό παιδί στον Καναδά που έχει τη συγκεκριμένη ασθένεια. Το μοναδικό παιδί στον ολόκληρο τον Καναδά, ναι, που πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο. Φοβερό. Ναι. Μιλάμε για τον Μιχάλη Πυροβολάκη, ο οποίος χθες είχε τα γενέθλιά του και έγινε 2 ετών. Μένει στο Τορόντο του Καναδά μαζί με τους γονείς του και τα 2 αδέρφια του. Όμως η καταγωγή του είναι από τα Χανιά και συγκεκριμένα από το χωριό Σέλινο. Όταν λοιπόν ήταν 6 μηνών, ο Μιχάλης παρουσίασε κάποιες δυσκολίες στην κίνηση, στη φάση της ανάπτυξής του γενικότερα, και διαγνώστηκε με σπαστική παραπληγία, γνωστή και ως SPG50, η οποία παραλύει σιγά σιγά το νευρικό σύστημα, προκαλώντας εν τέλει εγκεφαλική παράλυση. Η μόνη λύση που υπάρχει για το μικρό αγόρι είναι να υποβληθεί σε μια γονιδιακή θεραπεία, η οποία όμως, τι θα κάνουν οι γιατροί, θα προσπαθήσουν να του προσθέσουν την πρωτεΐνη που λείπει από τον οργανισμό του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεραπεία, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ πριν, στοιχίζει 3 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για ένα υπέροχο ποσό. Οπότε εδώ και αρκετούς μήνες η οικογένειά του έχει επιδοθεί σε έναν μαραθώνιο αγάπης για να μπορέσει να συγκεντρώσει το ποσό αυτό και να το συγκεντρώσει και σε ένα σύντομα μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, γιατί όλες οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν άμεσα. Πρέπει να γίνουν πάρα αυτά ακριβώς. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχει συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια. Μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο ποσό, ωστόσο δεν είναι αρκετό. Βέβαια, οι γονείς του μικρού Μιχάλη και ο ίδιος δεν είναι μόνοι σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν συμπαραστάτες από όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του Πρωθυπουργού του Καναδά, αν μπορούμε να δούμε και τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο οποίος κρατάει το συγκεκριμένο πλακάτ με τις πληροφορίες για όλους όσοι θέλουν να βοηθήσουν το μικρό Μιχάλη. Έχει δημιουργηθεί μια σελίδα στο Facebook η οποία λέγεται QRSPG50. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένη. Όσοι λοιπόν θέλουν και μπορούν βέβαια από το υστέρημά τους να δωρήσουν ό,τι μπορούν για το συγκεκριμένο παιδάκι. Να σου πω ότι στην συγκεκριμένη εκστρατεία συνέβαλε με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο το ελληνικό προξενείο στον Καναδά, δημιουργώντας ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο με εθελοντές, στο οποίο πρωταγωνιστεί και ο ίδιος ο πρόξενος, υποδίοντας βέβαια χιουμοριστικά τον εαυτό του. Το βίντεο μας δίνει την ευκαιρία να. Σου προκαλεί, αλήθεια είναι, το βίντεο αυτό ετερόκλητα έτσι συναισθήματα. Από τη μία είναι ο τραγέλαφος με τον οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο Άγιος της καρδιάς μας. Θα το δούμε και στο βίντεο. Της γραφειοκρατίας. Που θα ακολουθήσει, σωστά. Και από την άλλη είναι η όψη ενός γλυκύτατου παιδιού, το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη από την ευαισθησία και τη στήριξη όλων μας. Έτσι είναι. Βλέπουμε, θα δούμε ένα βίντεο λοιπόν που ουσιαστικά θα μας μεταφέρει στο κλίμα των ημερών. Mm-hmm. Θα σταθούμε κι εμείς για λίγο, Άγιοι Βασίλειδες, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε στο παιδί αυτό τη ζωή που το αξίζει. Λοιπόν, Ευαγγελία, σε ευχαριστώ πολύ και δείτε λοιπόν το πιο ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης που φέρνει για πολλωστή φορά στο προσκήνιο τις αδυναμίες και τις αγκυλώσεις του συστήματος, οι οποίες όμως κάμπτονται από το ελληνικό στοιχείο της ανθρωπιάς. Και ο Άγιος των παιδικών μας χρόνων φτάνει στο ελληνικό προξενείο του Καναδά για να πάρει το διαβατήριο και να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να χαρίσει χαμόγελα. Καλώς ήρθατε. Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Ξέρετε, εγώ... θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα. Όμως εκεί η έκπληξη της γραφειοκρατίας τον ακινητοποιεί. Μήπως θέλετε βίζα? Δεν έχει διαβατήριο. Τότε τη βίζα να του δώσουμε. Πρέπει πρώτα να βρούμε αν είναι γραμμένο στο δημοτολόγιο στην Ελλάδα. Βασίλης είναι το επίθετο ή ανάποδα? Ναι, πού γεννήθηκε? Πού? Κεσάρια. Παιδιά, είναι εκτός αρμοδιότητάς μας αυτό. Υπηκότητα, πιστοποιητικά, ταυτοπροσωπεία, άγνωστες έννοιες για τον Άγιο της καρδιάς μας.
Η γραφειοκρατία απειλεί το ταξίδι του στην Ελλάδα και μαζί χωρίς να το γνωρίζουν, τα παιδιά στην Ελλάδα φέτος κινδυνεύουν να μην τον συναντήσουν και τα δώρα τους να μην φτάσουν ποτέ. Ελάτε, μη στεναχωριέστε. Θα βρούμε μία λύση. Και εκεί το ελληνικό δαιμόνιο έρχεται να δώσει τη λύση. Το βρήκα! Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας. Πρέπει να έχει δύο δημόσια εγγράφα με φωτογραφία. Ένα καναδικό και ένα ελληνικό. Να ρωτήσω τον προστάμενο, δεν ξέρω. Χρειάζεται όμως την εντολή του ανωτέρου. Του ίδιου συγγνώμη του πρόξενου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο βίντεο. Ελάτε, καθίστε. Είμαι λίγο μεγάλος για να πιστεύω στον Άγιο Βασίλη. Καλημέρα, να τα πούμε. Εντάξει, με πείσατε. 15 δολάρια παρακαλώ. Ο Άγιος Βασίλης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα χαρτιά και ευτυχισμένος που θα καταφέρει να βρεθεί στην Ελλάδα, ετοιμάζεται να φύγει μαζί με τον Καλικάντζαρο. Και εκεί η ευχή του πρόξενου έρχεται να στείλει το πιο ηχηρό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης. Είσαι στα αλήθεια ο Άγιος Βασίλης. Αυτό είναι για σένα. Το μήνυμα για το μικρό Μιχάλη που ζει στον Καναδά κατάγεται από τα Χανιά και που πριν από μερικούς μήνες διαγνώστηκε με μια σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο, τη σπαστική παραπληγία SPG50, που απειλεί μέσα στα επόμενα χρόνια να του στερήσει οποιαδήποτε ικανότητα βάδισης και κίνησης των χεριών, ακόμη και την νοητική του αντίληψη. Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, τώρα που θα ταξιδέψεις στην Ελλάδα και στις κοινότητες των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, πες του σε παρακαλούμε να υποστηρίξει την οικογένεια του μικρού Μιχάλη Πυροβολάκη και ότι αν θέλουν και μπορούν, να επισκεφτούν το curiouspg50.org για να μάθουν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Και εκείνος ξεκινά για το ταξίδι του. Ένα ταξίδι για το οποίο η οικογένεια του Μιχάλη εδώ και καιρό προσεύχεται προκειμένου να μπορέσει να δει το παιδί της να στέκεται όρθιο και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. My husband started googling. We kept finding hope. There was hope. That hope, my husband started on a new journey. A journey to cure Michael. I think in the end all we want to do is have our little boy lead the most normal life possible. Ήδη σε όλο τον κόσμο, μικροί και μεγάλοι, ολόκληρες κοινότητες έχουν πάρει τη θέση τους δίπλα στο μικρό Μιχάλη. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Movie for Michael! Movie for Michael! Movie for Michael! We're moving for Michael! We are the Figura School of Greek Dance from London. Από Θεσσαλονίκη. We are Horostalitos Band from Greece. Και αυτό δεν είναι μήνυμα Χριστουγέννων. Είναι το ένστικτο κάθε ύπαρξης που θέλει να λέγεται ανθρώπινη.